Καλημερίζω ευθύς αμέσως τον κύριο Στέλιο Βοριά από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο από το Εργατικό Κέντρο της Ρόδου. Καλημέρα και στους δυο, τι κάνετε? Καλημέρα, κύριε Βοριάκη. Εύχομαι να είστε καλά. Σας έφτασε εκεί ο μπάλος ενδεχόμενα, κύριε Εγκλέζο, στη Ρόδο? Όχι, εμείς εδώ έχουμε καλοκαιρινή μέρα σήμερα. Ναι. Έχουμε στους 20 βαθμούς είναι η θερμοκρασία, μια χαρά ηλιόλουστη. Ωραία. Εντάξει, και μακάρι να μην επηρεαστείτε. Γιατί δεν χρειάζεται να έχετε κι εσείς εκεί θέματα και προβλήματα. Ξεκινάω λοιπόν από εσάς, μια σας έδωσα το λόγο στον καλεσμένο μας κύριε Βοριά. Έτσι, ας δώσουμε την προτεραιότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλα αυτά εσείς από τη δική σας την πλευρά, πώς τα σχολιάζετε και πώς, κατ' επέκταση, ως δεύτερο ερώτημα, όλα αυτά πιστεύετε ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν, εφόσον βέβαια ακούσουμε στη συνέχεια και τη γνώμη του κυρίου Βοριά? Παρακαλώ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους. Καλά να είστε. Καλημέρα στο συνάδελφο το Στέλιο. Όπως τα είπατε, οι μελέτες αυτές που λείπουν και μέσα από το ΕΝΕΤ, το δικό μας το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, είναι τραγικές. Εμείς από την αρχή της φετινής περίοδου, όταν όλοι πανηγύριζαν και πανηγυρίζουν ακόμη για την εισρωή του τουριστικού κύματος, η οποία είναι σε αύξηση και αυτό είναι γεγονός, λέγαμε και λέμε ότι ο φετινός χειμώνας ήταν πάρα πολύ δύσκολος για όλους τους εργαζόμενους. Και γιατί το λέμε αυτό? Με τις ανατιμήσεις, οι οποίες ανατιμήσεις ήδη φέρονται στα ράφια, στο σούπερ μάρκετ, αλλά και στις βενζίνες, στις μετακινήσεις και όλα αυτά, με την αύξηση της ΔΕΗ, τα τιμολόγια, το νοικοκυριό αγκομαχά, όπως λέμε εδώ στην περιοχή μας. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο πλέον να επιβιώσει κάποιος και να ζήσει με 2,5 και 3 μήνες δουλειά, όπως έχει γίνει φέτος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά που είπατε στον πρόλογο σας είναι καθημερινότητα πλέον και ακόμα θα γίνουν τραγικότερα τους επόμενους μήνες. Μέχρι τώρα ακόμα ο κόσμος είναι στις δουλειές του. Και μιλάω εδώ στη Ρόδο που είμαστε εποχικής φύσεως, το νησί το έχουμε ξαναπεί. Όταν θα τελειώσει ο κόσμος τέλη Οκτωβρίου και θα επιστρέψει στο σπίτι και θα περιμένει να πάρει το επίδομα ανεργίας, αν το πάρει το επίδομα ανεργίας, γιατί έχουμε ένα τεράστιο θέμα και εκεί, τότε θα καταλάβουμε όλοι και θα καταλάβετε και εσείς από τις ενοχλήσεις και τα τηλέφωνα ότι πλέον η διαβίωση είναι πάρα πολύ δύσκολη για το φετινό χειμώνα. Μάλιστα. Κύριε Βοριά. Κύριε Δουλειά, και εγώ θα ξεκινήσω με εκεί που τελειώσατε. Ξέρεις, από τα νούμερα κρύβονται ανθρώποι. Και τα ποσοστά εμάς δεν μας αγγίζουν. Και ένας άνθρωπος να υπάρχει, ένα νοικοκυριό, ένα μικρό παιδί, το οποίο δεν τρέφεται σωστά, είναι νομίζω ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τα εργατικά κέντρα, αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Πραγματικά η κατάσταση που τη ζούμε καθημερινά είναι πολύ δύσκολη. Πολύ σωστά ο συνάδελφος από τη Ρόδο, ο Παναγιώτης, είπε ότι τελειώνει η τουριστική περίοδο. Μια τουριστική περίοδο όμως που κάλυψε κάποιους λίγους μήνες. Και όχι, και όχι μισό λεπτό όμως, να κάνω και μια παρένθεση. Και όχι με τα ίδια δεδομένα Ρόδο-Κρήτη. Τι θέλω να πω, ότι στη Ρόδο, όπως έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τον κύριο Εγκλέζο και με διορθώνει, είναι αμιγός τουριστική περιοχή, άρα το 97 ή πάνω από το 90% των κατοίκων ασχολούνται με τον τουρισμό, γι' αυτό και ο μεγάλος ο φόβος, έτσι δεν είναι, κύριε Εγκλέζο? Ακριβώς, όπως λέτε, το 95% είμαστε μόνο με εποχική απασχολούμενη. Σε αντίθεση με την Κρήτη που έχει άλλα δεδομένα, δηλαδή δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι ο πρωτογενής τομέας, είναι ο βιομηχανικός τομέας, έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να ελεγχθούμε τελείως διαφορετικά. Σίγουρα, αλλά ωστόσο χιλιάδες εποχιακοί εργαζόμενοι και εδώ στην Κρήτη θα μείνουν χωρίς εργασία, mm-hmm. θα αναζητήσουν ένα εισόδημα πενιχρό μέσω του Ταμείου Ανεργίας και να δούμε και με τα σημερινά δεδομένα πόσοι θα ενταχθούν από αυτούς. Πραγματικά η κατάσταση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη σε ένα χειμώνα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για την ακρίβεια. Θα είδατε ακόμα και με τα ποσοστά και την έρευνα της Eurostat, της Elstat, ότι πολλά νοικοκυριά είναι στο όριο, δηλαδή βρίσκονται σε ένα μεγάλο ποσοστό στο όριο να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους ανάγκες. Mm-hmm. Άρα άμα συνδυαστεί με την ακρίβεια, που το κύμα που καλπάζει πραγματικά, γιατί βλέπουμε αυξήσεις που φτάνουν ακόμη και στο 100% σε βασικά αγαθά, βλέπουμε αυξήσεις πολύ ψηλές που θα φέρουν άλλες αυξήσεις, όπως παραδείγματος χάρη η τιμολόγηση του ρεύματος στους αγρότες. Αυτό αυτόματα θα φέρει μια αύξηση στα προκυπευτικά. Έχουμε μια τρομερή αύξηση της τάξης του 30% στο αλεύρι.
στην ξυλία, στο αλουμίνιο, όλα αυτά θα αποτελέσουν ένα ντόμινο την επόμενη, εκφράζουμε την ανησυχία μας ότι θα αποτελέσει ένα ντόμινο την επόμενη περίοδο με αυξήσεις, ειδικά σε προϊόντα πρώτης ανάγκης για τα νοικοκυριά, αλλά καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν μέσα στο χειμώνα που έρχεται. Γι' αυτό εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση να υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις για περιορισμό αυτής της ραγδαίας αύξησης των προϊόντων, του πληθωρισμού. Θα πρέπει η Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας να παρέμβει σε ορισμένα ζητήματα, γιατί υπάρχουν και θέματα, κύριε Δουλειάκη, δεν σας κρύβω, που υπάρχει και σκοκέρδια. Εκμεταλλεύονται κάποιοι μια κατάσταση για να βγάλουν περισσότερα κέρδη εις βάρος του καταναλωτή. Όταν υπάρχει, δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος, υπάρχει μια συνδοσία, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Άρα πραγματικά εκφράζουμε την ανησυχία μας και περιμένουμε δράσεις από την κυβέρνηση περιορισμού, γιατί από μια είχαμε μια αύξηση τουλάχιστον μισθού. Τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί αυτή την ώρα, αυτά τα 500 εκατομμύρια κλπ, θεωρείτε ότι είναι ασπιρίνη? Γιατί λένε πάρα πολλοί ότι, ξέρετε, ενισχυτικά ακούγονται. Ενισχυτικά μπορεί να ακούγεται ένα ποσό της τάξης που αναλογεί σε μερικά ευρώ, και από την άλλη έχουμε εκατοντάδες ευρώ στις αυξήσεις. Το έχουμε ξαναπεί ότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα ήδη είναι επιβαρημένη. Για παράδειγμα, με 100 ευρώ μπορεί να βγει ένας Βούλγαρος σε ένα σούπερ μάρκετ και να βγει με ένα καρότσι. Εμείς με 100 ευρώ δεν βγαίνουμε ούτε με δύο σακούλες. Δηλαδή υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και η αγορά πραγματικά και τα νοικοκυριά στενάζουν, γιατί αυτή η ακρίβεια δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, και το βλέπουμε και στις ΔΕΚΟ. Δεν είναι μόνο στα προϊόντα πρώτης ανάγκης, το βλέπουμε στην βενζίνη, και υπάρχει και το μεταφορικό ισοδύναμο που η Κρήτη για άλλη μια φορά αδικείται και σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, που και αυτό επιβαρύνει το νησί μας, mm-hmm. επιβαρύνει τους κριτικούς και επιβαρύνει εννοείται τα κριτικά νοικοκυριά. Στοχευμένες παρεμβάσεις. Ένα είναι το μεταφορικό ισοδύναμο σε τίτλους. Άλλο, τι είναι αυτό που προτείνετε? Καταρχάς σε αυτά που θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση, σε αυτά που πραγματικά, όπως το αλεύρι, όπως η βενζίνη, όπως το πετρέλαιο, όπως οι λογαριασμοί της ΔΕΚΟ, που επηρεάζουν άμεσα τα νοικοκυριά. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια στοχευμένη παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας για να δούμε τι γίνεται. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια παρέμβαση, και δεν υπάρχει ακόμα και σε περιπτώσεις. Πότε την είδατε τελευταία φορά? Ακόμη και που αφορούν τις συλλογικές συμβάσεις, για παράδειγμα, υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός πολλές φορές και μεταξύ των επιχειρήσεων, γιατί κάποιοι εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις και κάποιοι παρανομούν και δεν τις εφαρμόζουν. Και εκεί δεν βλέπουμε μια παρέμβαση. Και αυτό είναι εις βάρος και των εισοδημάτων των εργαζομένων. Άρα μιλάτε για ολιστική παρέμβαση για άλλη μια φορά. Ναι, μια παρέμβαση που εξυπηρετεί κακά τα ψέματα κάποια συγκεκριμένα μονοπόλια, κυρία Δουλγεράκη. Μάλιστα. Όταν μιλάτε για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, πότε την είδατε τελευταία φορά, πότε την ακούσατε τελευταία φορά? Ναι, δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Κυρία Δουλγεράκη. Κύριε Εγκλέζο, να έρθω στη Ρόδο. Εσείς τι προτείνετε? Εμείς συμφωνούμε απόλυτα με τον Στέλιο. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι θέσεις, οι τοποθετήσεις και οι παρεμβάσεις στον Εργατικό Κέντρο Ρόδου και Κρήτης είναι κοινές και ταυτίζονται, γι' αυτό έχουμε και αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω το εξής, ότι όπως είπατε και εσείς στην αρχή, συνεχίζουμε να είμαστε αριθμοί για την κυβέρνηση και έτσι θα παραμείνουμε από ό,τι φαίνεται. Γιατί όλα τα εκατομμύρια, τα μηδενικά που ακούγονται για ενίσχυση και ειδικά για τους εργαζόμενους και για την κοινωνία, δυστυχώς καταλήγουν εκεί που καταλήγουν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή σε ανθρώπους και επιχειρήσεις οι οποίες είναι ή πρόσκαιρες στην κυβέρνηση ή από εκεί και πέρα δεν φτάνουν πουθενά στο καταναλωτή. Η κατάσταση είναι τραγική και θα γίνει ακόμα τραγικότερη το επόμενο διάστημα. Και όποιος νομίζει από τους κυβερνώντες ότι με τις εξαγγελίες τις συγκεκριμένες αλλά και τις προηγούμενες έχει φτάσει κάτι σε εμάς, πρέπει να είναι τελείως λάθος η αντίληψη αυτή. Στον εργαζόμενο, στον καταναλωτή, δυστυχώς δεν φτάνει τίποτα. Εμείς θα πληρώσουμε ξανά όλες αυτές τις αυξήσεις και όλο αυτό το μάρμαρο για να μπορέσουν κάποιοι να κάνουν πολιτική στις πλάτες μας. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι αυτό που λέτε δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε. Δηλαδή ότι ξέρετε ότι εξαγγέλλεται δεν φτάνει πάντα στην τσέπη ενός εργαζόμενου. Αυτό ακριβώς, και ούτε αυτή τη φορά πιστεύω ότι θα φτάσει. Γιατί αν βάλει κάποιος με απλά μαθηματικά ότι η αύξηση του ρεύματος είναι 100 ευρώ και θα επιδοτήσουν 15 ή 14 ευρώ από ό,τι λένε την επιδότηση στις κιλοβατώρες και στο ρύθμιση, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία ελάφρυνση στον καταναλωτή και στον εργαζόμενο. Δυστυχώς
οι καταστάσεις είναι τραγικές και αν κάποιος δεν το έχει καταλάβει μέχρι σήμερα, πιστέψτε με ότι το επόμενο διάστημα από τον Νοέμβριο και μετά θα το καταλάβει και ο τελευταίος εργαζόμενος και ο τελευταίος καταναλωτής. Οι συνθήκες οι οποίες θα ζήσουμε και οι καταστάσεις θα είναι τραγικότερες από τον προηγούμενο χρόνο. Λέτε λοιπόν ότι εμείς σαν εργατικά κέντρα ζητάμε και σας διέκοψα εγώ. Παρακαλώ. Πείτε το ή να το ολοκληρώσουμε. Εμείς ζητάμε επιτέλους τα μέτρα, οι εξαγγελίες να φτάσουν εκεί που τις προλογίζουν. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνουν όλοι οι υπουργοί ή και η κυβέρνηση ίδια και να λέει ότι παίρνουμε μέτρα για τους εργαζόμενους καταναλωτές και να μην φτάνει ποτέ σε εμάς. Αυτή τη φορά απαιτούμε πλέον τα μέτρα τα οποία εξαγγέλνονται για εμάς να είναι για εμάς και όχι για τα μεγάλα καρτέλ και όχι για τα μεγάλα συμφέροντα. Άρα λοιπόν εμείς συνεχίζουμε τις προσπάθειες σαν εργατικά κέντρα να ξυπνήσουμε εντός και εκτός εισαγωγικών την κυβέρνηση και τους κυβερνώντες ότι εδώ υπάρχει τεράστιο θέμα βιωσιμότητας πλέον για όλους μας. Μάλιστα. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλημέρα σας από τον 984. Καλά, καλή σας μέρα.